Ακούτε τα podcasts του Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Επειδή είμαστε λίγο Αμερικανάκια, όπως ξέρετε, με αρκετές βάσεις και υποστηριζόμενοι από τους φίλους μας Αμερικανούς, και η μουσική μας είναι επηρεασμένη και τα χούγια μας και οι συνήθειες, ιδιαίτερα των νεότερων, όπως οι γενιές που εκπροσωπούνται και στο περιβάλλον μας, όσοι είμαστε λίγο για τα μπάζα σε λίγο όπου να είναι. Παρακαλώ. Αμερικανάκια δηλαδή. Έτσι το Californation στην Αμερική, αν δεν κάνω λάθος, είναι αντίστοιχο με το Φλόριντα. Δηλαδή πηγαίνω διακοπές, πίνω, ξενυχτάω, ζέστη, ξεβράκω ότι από πίσω με τάγκα, μαγιό, έτσι, σχοινάκι και τα λοιπά και άλλα πολλά. Λοιπόν, το Californation, California. Californication είναι. Californication, έτσι λέγεται, Σάκη. Ναι. Ναι. Δηλαδή εδώ είναι μικονοποιούμε και λίγο για τη Χαλκιδική. Ποια περιοχή είναι έτσι με Καλλιθέα? Παλιά ήταν τουλάχιστον. Τώρα δεν ξέρω, έχω χρόνια να πάω. Δημήτρη, ποια είναι? Ο Δημήτρης ξέρει. Ναι, άλλο party animal. Θεωρώ εδώ, για party animal. Η Καλλιθέα, Χανιώτη, αλλά και η περιοχή της Σάνης, γιατί έχει διάφορα πράγματα να κάνεις, είναι τα hot spot της Χαλκιδικής. Όσοι είναι party animal, μικροί και μεγάλοι, μαζί με αυτούς που πάνε και βλέπουν τους πιο μικρούς που... ποια περιοχή είναι, ας πούμε, ο Μαρμαράς γύρω γύρω δεν έχει τέτοιο πράγμα? Όχι, όχι. Είναι... Στην εποχή που πήγαινες κι εσύ σε ντίσκο ήταν ο Μαρμαράς. Το 95 που ήμουν εγώ ναυτάκι, το Μαρμαράς είχε τα κλαμπ. Μιλάμε για φοβερή μουσική και πολύ κόσμο. Το 95. Το 95, ναι. Τι έλεγε. Τώρα έχει περισσότερο κόσμο και έχει καταστραφεί ο Μαρμαράς, όπως θα καταστραφεί και η Νικήτη και η Σάρτη. Κοιτάξτε, εκείνα τα χρόνια πηγαίναμε εμείς στο Μαρμαρά. Και υπήρχαν και κάποιοι ξένοι. Τώρα ο Μαρμαράς είναι πίτα σε Βαλκάνιους που μεταξύ τους και εμείς αμήχανοι στην άκρη, όχι κλαμπ δεν δουλεύουν σωστά, όχι δεν υπάρχει η μαγεία, το βρισκόμαστε στη Λαγουδέρα και τα λοιπά, έχουν διαλυθεί το σύμπαν, εκτός από κάποια κύτταρα, συνήθως σε μαγαζιά, τα οποία φέρουν κόσμο από τη Θεσσαλονίκη, από τη Βόρεια Ελλάδα δηλαδή, Έλληνες, και έτσι επειδή γνωριζόμαστε, κάνουμε και τα συμπεθεριά μας αναλόγως. Και επίσης είχε ακριβήνει πάρα πολύ αυτό το πράγμα και δυσκολεύονται τα παιδιά στην εποχή, όπως εμείς σε κάποια εποχή, γιατί δεν υπάρχουν τα λεφτά που υπήρχαν κάποτε, έτσι. Διαθέσιμα κρίνει για πολυτέλειες και μαγκές. Δηλαδή κατεβαίναμε προς την Καλλιθέα πολλές φορές και για ένα βράδυ ή για καθόλου, με κίνδυνο να γυρίσεις 5 ή 6 ώρα το πρωί, κάτω από ποιες συνθήκες. Κατεβαίναμε λοιπόν στο πρώτο πόδι και κατεβαίνανε οι Θεσσαλονικείς, οι Βορειοελλαδίτες, Κοζάνη, Βέρεια, Έδεσα, Νάουσα και τα λοιπά, Κιλκής, Σέρες. Λοιπόν, κατεβαίναμε εμείς. Τώρα έχουν κατέβει άλλοι και έχει σπάσει το θέμα. Δεν υπάρχει συνοχή στη διασκέδαση, στη νυχτερινή. Το καλοκαίρι είναι η διασκέδαση. Το καλοκαίρι. Γιατί είσαι έξω, τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, παστρός, βγαίνεις βολτούλα, φοράς άσπρο. Τα κορίτσια 10 η ώρα κάνουν μπάνιο. Γι' αυτό δεν είχε νερό στην Καλλιθέα. 10 η ώρα κόβονταν όλες οι βρύσεις. 9.30, 10, 8.30. Λοιπόν, και έβγαινες έξω. Τώρα βγαίνεις έξω και βγαίνεις μαζί με τον Μπορίσοφ, τον Ατανάσοφ, το αυτό. Δεν γνωρίζεσαι. Δεν έχουν κάτι οι άνθρωποι. Δεν εννοώ από αυτή την πλευρά. Αλλά δεν γνωρίζεσαι. Και είναι και πολύ περισσότερος ο κόσμος. Έχουν χτιστεί τα πάντα. Η δόμηση στη Θάσο, για παράδειγμα, είναι απίστευτη. Θα την τζαλαπατήσουμε και τη Θάσο. Θα τελειώσει και η Θάσο. Δηλαδή θα είναι μόνο μια βιομηχανία, ένα μεγάλο εργοστάσιο που παράγει βόλτες στη θάλασσα, αφού περάσεις πόρτα από ξαπλωστό μπρέλα. Έτσι θα είναι. Πάμε έτσι, εκτέλ.
Τι να κάνουμε στο ξενοδοχείο, δεν θέλω να πάω. Ο Στέφανος είναι εκεί, είναι στην πιάτσα και κάθεται, περιμένει. Έχει ντούγκουρ, ντούγκουρ, ντούγκουρ το πετρέλαιο εκεί το ταξί. Το κλιματιστικό δουλεύει, έξω έχει 33. Θα κάψω λοιπόν, το τεπόζιτο περιμένοντας. Καλημέρα, αγαπητέ μου συνονόματε. 33 βαθμούς, δροσιά μες στο ταξί ανάβει φυσικά και το πετρέλαιο ρέει. Περιμένουμε να πάρουμε πελάτη, άπνοια και υγρασία. Στον Παρθενόν ανέβαινες πάνω. Ναι, όχι ανέβαινε πολύ βέβαια, αλλά ανέβαινα αρκετές. Και μάλιστα την πρώτη φορά που ανέβηκα στο 75 πρέπει να ήταν, 76 κάπου εκεί. Τελείωσα, δηλαδή, τελείωσα το σχολείο και μετά ανέβηκα. Άρα 76-77. Λοιπόν, την πρώτη φορά που ανέβηκα δεν μπορούσα να το κάνω. Άσε που ήταν η πρώτη φορά που πήγα στη Χαλκιδική έτσι κάπως. Και είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό, με αυτή την ομορφιά. Έλεγα, δεν είναι, τι παράδεισος είναι αυτό. Και πήγα στον Παρθενώνα. Μάλιστα. Και είχε και ένα ωραίο μαγαζί που έκανε ωραία φαγητά. Πολύ ωραία. Ναι, ήταν τρομερό. Όσο για την παρέα που έχει, θα τη χαίρεσε τα καβούρια μου. Ναι, ευχαριστώ. Να είστε καλά, παιδιά. Μας κρατάτε τη φωτιά, μας δίνετε πνοή. Ο κόσμος ανοίγει, φοβάται, ο ήλιος είναι καλός και να κάνουμε αφού μπήκαμε σε αυτό. Γεια σου Στέφανε και καλημέρα. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ. Τι ωραία τώρα να ήταν, Σάκη, να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να είναι 78-80, να είσαι 20 χρονών και να πηγαίνεις για πρώτη φορά με σκηνάκι στην περιοχή πριν ακόμα χτιστεί το Πόρτο Καράς. Το Πόρτο Καράς, αυτό που είναι σχεδόν καταραμένο, δεν μπορεί να πατήσει στα πόδια του ποτέ καλά. Ίσως γιατί είναι πολύ μεγάλη κατασκευή. Δεν ξέρω τι έχει και κάθε τόσο αρρωσταίνει το Πόρτο Καράς. Άρχισε να χτίζεται τότε. Δηλαδή ο σχορεμένος ο Καράς πήγε απέναντι στα συμπεθέρια, τους παπάδες απέναντι στα μοναστήρια και έκανε μια συμφωνία. Πήρε το μισό κομμάτι εκεί, 40.000 στρέμματα πόσο είναι. Και άρχισε να κτίζει, συνακτίζεται σιγά σιγά, ανακτίζονται η υποδομή δηλαδή σε αυτό το εξαιρετικό κομμάτι που είναι κάτω από το Μαρμαρά, βγάζει ένα μικρό ποταμάκι, είναι μετά το γήπεδο δηλαδή, αυτό το πλάτωμα μέχρι να φτάσουμε και στα δύο πολύ μεγάλα ξενοδοχεία. Νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό κομμάτι, ένας κάμπος τον οποίο οι Μαρμαρινοί το θέλανε γιατί ήταν τα γεννήματά τους, δηλαδή δεν έχει ο Μαρμαράς, δεν έχει μέρος πολύ για να καλλιεργήσει. Εκείνα τα χρόνια λοιπόν έχει γίνει μια, φαίνεται ότι έχει πέσει μια κατάρα εκεί και δεν μπορεί να συνέλθει το συγκρότημα. Πέρασε από χίλια χέρια, έφυγε από τα χέρια του Καρά, πήγε στις τράπεζες, πήγε στο Στέγκο αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη, έτσι δεν είναι? Τώρα είναι στα χέρια του Σαββίδη. Και η κατάρα έπεσε από τη στιγμή, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, από τη στιγμή που πέθανε ο μπαμπάς Καράς, και από εκεί και πέρα τα πράγματα ακολούθησαν μια πορεία. Καλά, δεν μπορέσαμε να το συνεφέρουμε, ρε παιδί. Όχι, μου. Είναι τόσο ωραίο συγκρότημα. Βέβαια, εμένα μου τη δίνει που έχει η ξενοδοχεία, αλλά εγώ είμαι ιδιότροπος άνθρωπος και γραφικός, ας πούμε. Θα ήθελα όλα να είναι δικά μας, να μην είναι αλλού, να καταλάβατε, αλλά δεν γίνεται αλλιώς τώρα. Ο τουρισμός έχει προχωρήσει, έχουν γίνει επενδύσεις. Είναι μεγάλο το συγκρότημα. Βέβαια τα τέρατα αυτά, τα δύο μεγάλα ξενοδοχεία δουλεύουν. Για είναι κλειστό το ένα, νομίζω. Το ένα σίγουρα δουλεύει και είναι και ανακαινισμένο. Το Μελίτον δουλεύει. Εντάξει, τώρα κακά τα ψέματα. Το Πόρτο Καράς τους έκανε ανθρώπους στη Σιθωνία. Μην το συζητάμε. Έλα τώρα, έλα. Χαλαρά. Άνθρωποι είμαστε. Χαλαρά. Τώρα, και πολύ χαλαρά. Ανθρώπους, δηλαδή, τα ξενοδοχεία μας έκαναν ανθρώπους. Τους έκανε ανθρώπους. Μεταναστεύαμε στην Αυστραλία. Βγάλανε δηλαδή λεφτά. Αλλιώς θα ήταν ακόμη στους Βάλτους και στα Έλλη. Ναι, καλά, εντάξει. Το ξενοδοχείο τα έκανε. Η πατρίδα μας τα έκανε αυτά. Εμείς με τα δικά μας τα χεράκια, αυτός... κύριε, που υποστηρίζεις το κεφάλαιο και τον καπιταλισμό. Όχι, με τα δικά μας τα χεράκια. Υποστηρίζω τη λογική. Ανθρώπους τους έκανε, ξέρω τι σου λέω. Αστείευομαι. Έγιναν όλα μαζί παράλληλα. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι ο Μαρμαράς όμως έχει πήξει. Ο Σάκης πηγαίνει συνέχεια. Εκεί εσύ περνάς από μέσα, δεν ξέρω. Πώς είναι, εγώ έχω να μπω μέσα κανένα 2-3 χρόνια. Δεν θέλω να μπω. Ο Μαρμαράς είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε απείρως καλύτερος από την Νικήτη. Ναι. Η Νικήτη είναι για να σε πατήσει ο δοστρωτήρας. Κάτω από το δρόμο, γιατί από το δρόμο που πάνω περνάμε, εγώ πάω στο Μασούτι εκεί και φεύγω. Δεν κάτω σταματάω. Από το δρόμο. Στο τουριστικό της είναι. Τι να σου πω, δηλαδή. Ούτε για μετά τις 12 Σάκη, το βράδυ. Κατέβηκα προχθές το βράδυ λίγο στη Λαγόμανδρα και έχει χτιστεί όλη η διαδρομή μέχρι το Μαρμαρά. Δεν σου έλεγα χθες ότι από μεταμόρφωση μέχρι Μαρμαρά έχει γίνει ένα.
παιδιά, δεν θα χωράμε άλλο. Δεν γίνεται. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Τι, μα πού παίρνει νερό όλο αυτό το σύστημα? Όταν παίρνει. Γιατί κατά καιρούς. Νερό, ρεύμα. Προχθές μια κυτρινίζει, δήμαρχο, μια χωματίζει. Με ειδοποίησαν ότι είχε βλάβη, έπεσε το δίκτυο κάτω χαμηλά στη Σιθωνία. Μίλησα με τον δήμαρχο και μου λέει: δεν γίνεται. Δεν φτάνουν τα ρεύματα. Δεν θα μας πέσουν. Να δεις όταν βουλώνει ο βιολογικός. Ποιος βιολογικός βουλώνει? Διάφοροι βιολογικοί. Α, της περιοχής. Ναι. Ο Μαρμαράς έχει βιολογικό δικό του. Όλιο. Όλιο. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν είναι για να φιλοξενείς όλα τα Βαλκάνια. Είναι κανείς στην παρέα ο οποίος πρόλαβε την περιοχή που είναι σήμερα το Πόρτο Καράς πριν αρχίσει να κατασκευάζει? Δεν είναι πιο μεγάλος, εγώ είμαι 64. Πού να τον βρούμε, ρε Στέφανα? Πού να τον βρούμε? Δεν μπορεί. Πού να τον βρούμε? Θέλεις άνθρωπο 120 χρονών, πού να βρούμε άνθρωπο 120 χρονών? Για άνοιξε γραμμές τώρα, εννοείται. Κάποιος που μπαίνει στη Χαλκιδική, στη Σιθωνία, με το που ανοίγουν οι δρόμοι. Πότε τελείωσαν οι δρόμοι, το 73-74? Στην περίοδο της Χούντας η Μόμα τους έφτιαξε, έτσι. Άνοιξε, έκανε ένα δώρο στη Χαλκιδική, γιατί στη Σικιά πήγαινες μόνο με βάρκα. Λοιπόν, είναι κανείς που έζησε αυτή την περίοδο, την πρώτη περίοδο του Μαρμαρά πριν πιάσουν η ευλογία του τουρισμού? Είναι κανείς? Άνοιξε λίγο τις γραμμές. Γιάννη, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Ήμουνα 13 χρονών, παραθερίζουμε στο Μαρμαρά με τους γονείς. Πότε είσαι γεννημένος? Ορίστε. Πότε είσαι γεννημένος? 56. Πότε? 56. Το 56, άρα με συγχωρείς. Το 69, ναι. Δηλαδή αναφέρεις το 69. Μπράβο. Ναι. Το 69. Η ΚΤΕ φτιάχνει το δρόμο του Μαρμαρά. Ο Καράς έχει φτιάξει το εινοποιείο. Έχουμε στην παρέα του πατέρα μου έναν Γάλλο, πώς τους λένε, ειδικό στα κρασιά, ξέρω εγώ, και δυο μηχανικοί που χτίζουν το Πόρτο Καρά. Και? Έλλη, εργοτάξιο. Εμείς ήμασταν σε ένα σπίτι πιο πάνω από το γήπεδο τότε. Τώρα έχω να πάω τουλάχιστον 20 χρόνια. Το μετόχι το θυμάσαι δηλαδή? Μετόχι τι εννοείς? Μετόχι είναι ένα κτίριο παλιό στο δρομάκι ανεβαίνοντας προς τα πάνω, δηλαδή μετά το γήπεδο, πως είναι η ταβέρνα εκεί, δεν έχει ένα δρομάκι μπράβο, ανεβαίνοντας. Μπράβο. Έχουν φτιάξει τη μαρίνα του γέρου του Καρά, την οποία τη φιλούσαν οπλισμένοι, πήγαινε μόνο το γιο του Καρά εκεί. Είναι πίσω από τα ξενοδοχεία, δεν ξέρω αν γνωρίζεις. Σε ποιο αναφέρεσαι? Επάνω η βίλα του Καρά, επάνω στο βουνό. Πότε χτίστηκε αυτό, αυτή η βίλα πότε χτίστηκε? Ήτανε έτοιμη τότε, όταν πήγα πρώτη φορά ήτανε έτοιμη για τον Καρά. Το ξενοδοχείο χτιζότανε. Μάλιστα. Και είχε δικιά του πριβέ μαρίνα κάτω, η οποία τη φιλούσαν άτομα. Πώς ήταν ο Μαρμαράς τότε, τι θυμάσαι? Πώς ήτανε, δυο σκάλες, μια τορπιλάκατος, όχι τορπιλάκατος, αρχαία, με το κολύμπι την περνούσες στο δρόμο. Άλλο τι να πω. Ένα ψαροχώρι που εξελισσότανε. Είχε αρχίσει να φαίνεται ότι θα γίνει τουριστικός προορισμός, δηλαδή, ναι, Μαρμαρά. Ναι. Άμα πήγαινες, έλεγες ότι παραφέρεις τα Μαρμαρά, ήσουν απρούχοντας, αδερφέ μου. Αν υπολογίσει κανείς τον χρόνο για να φτάσει στο Μαρμαρά στη Θεσσαλονίκη, πώς ήταν ο δρόμος? Είχε χώματα ακόμα, δηλαδή? Εγώ θυμάμαι. Ο δρόμος, σε λέω, εταιρεία μεγάλη, ξεκτέ, δεν ξέρω αν την έχεις ακουστά. Τώρα δεν υπάρχει. Τότε ήταν σαν να λέμε η Άκτορ σήμερα. Φοβερό. Και τι έκανες μπάνιο σε αυτά τα νερά μόνος σου, τώρα, έτσι? Να πούμε τώρα κάτι, ότι παρακαλώ. Λένε πολύ για τον Παπαδόπουλο, παιδιά. Στην Ουρανούπολη την Έγκυο, τον άρρωστο με καίκι, την πηγαίνανε στα Μουδανιά, παιδιά. Και τι σημασία? Ο Παπαδόπουλος τους έκανε δρόμους.
Έλα καλά τώρα. Κανένας δεν έκανε. Εμείς τα φτιάξαμε όλα αυτά. Σταματήστε. Το ότι είναι, χουντικός δηλαδή, ή βασιλιάς ο άλλος. Σταματήστε αυτή τη βλακεία όλη την ώρα, δηλαδή, με το τι έκανε ο Παπαδόπουλος στην περίοδο της Χώτσης. Εννοείται ότι έγιναν και κάποια πράγματα. Τι είδαμε, θα πεθαίναμε στην πείνα. Σήμερα δεν υπάρχει μόμα. Έλα βρε, σταματήστε βρε τώρα. Αφήστε σήμερα τα... είσαι οδηγός στο στρατό, με συγχωρείς λίγο. Είσαι οδηγός στο στρατό και όταν απολύεσαι πρέπει να δώσεις εξετάσεις, να πάρεις δίπλωμα. Τι, δηλαδή τότε έπαιρνες δίπλωμα μόνο αν ήσουν χουντικός. Καλό ήταν αυτό, δηλαδή βολευόσουν εσύ εμένα και εγώ με στο Ξερονήσι, έτσι έκανα διακοπές στην Μακρόνησο. Σε παρακαλώ, τώρα που με ακούνε κάποιοι. Λοιπόν, φύγαμε άκουσε από το θέμα, σε ευχαριστώ, σε χαιρετώ. Γεια, δεν είναι, όχι, δεν θέλω να μπω σε αυτά τώρα, αφήστε τις ακλαμάρες τώρα. Είναι δυνατόν να μπαίνουμε σε αυτά τώρα, τότε η Χούντα έκανε τη μόμα και δεν έκανε την κουτσόμα. Έγινα κάποια, ζούσαμε, υπήρχαμε, εννοείται. Κουτσά στραβά από εδώ, από εκεί, αλλού. Τι είναι, ρε παιδιά, ο στρατός, κατασκευαστική εταιρεία είναι. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Παρακαλώ. Καλημέρα. Έως. Δεν σας άκουσα, έκανε διακοπή ξανά λίγο. Ναι, ναι, με ακούτε, είμαι αρχαίος, λέω. Αρχαίος. Και ήθελα να συμμετάσχω στη συζήτηση για τον Μαρμαρά. Παρακαλώ, το μικρό σας. Βασίλης λέγομαι. Ναι, Βασίλη, πού βρίσκεσαι, Βασίλη, αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στα Καλύβια, στη Χαλκιδική, στη Γερακινή, κοντά. Ωραία. Λοιπόν, είστε γεννημένος πότε? Το 57. Ωραία. Και θα μιλήσουμε για την περιοχή του Μαρμαρά, έτσι, περίπου όσο πιο παλιά γίνεται. Κοιτάξτε, το πιο παλιό που θυμάμαι ήταν το 64 ή 65 με τους γονείς μου. Τότε εδώ ο δρόμος στη Χαλκιδική ήταν ανύπαρκτη. Υπήρχε ένας δρόμος ασφαλτοστρωμένος ως τα Μουδανιά. Από εκεί και πέρα για Συθωνία ήταν χωματόδρομος. Μόνο η γέφυρα της Ορμήλιας είχε για 50 μέτρα άσφαλτο. Οι άνθρωποι ταξιδεύαν αρκετά, οι γονείς μου με τους θείους μου, με station wagon, το αυτοκίνητο, καραβάν, Opel καραβάν, πίσω τα παιδιά και πήγανε στο Μαρμαρά. Τότε δεν είχε ακόμα ηλεκτρισμό ο Μαρμαράς. Υπήρχαν δύο γεννήτριες μόνο, στη Χήρα, εκεί που λέει, που είπε ο προηγούμενος ομιλητής σας, που ήταν η τορπιλάκατος για τη δίωξη λαθρεμπορίου. Εκεί είναι ένας μικρός όρμος και μια σκάλα νομίζω ήταν εκεί, έτσι. Μπράβο, ναι. Για να δένει ένα σκάφος, ναι. Ήταν αυτό του τελωνίου, της δίωξης του Πόρτο Κουφό. Ο πρώτος όρμος που μόλις έμπαινε στο Μαρμαρά τότε, υπήρχε ένα βενζινάδικο που είχε και αυτό γεννήτρια και μάλιστα στην ταράτσα του επάνω, ερχόταν δύο φορές την εβδομάδα και γυρνούσαν και παίζανε ταινία, ένα Volkswagen άθλιο στέζο βάγκον, το οποίο έπαιζε ταινίες ελληνικές. Εμείς όταν πήγαμε εκεί πέρα μας είδανε η φτώχεια, τι να σας πω. Δηλαδή όλοι ευλογούσαν τον Παπανδρέου που έδινε τα συσίτια τότε, το γάλα και τη μαρμελάδα και το βούτυρο στο σχολείο. Πολύ μεγάλη φτώχεια. Ναι, είμαστε σε μια περίοδο που στα σχολεία τα παιδιά έχουν γάλα το πρωί σαν πρωινό και σε πολλά σχολεία καζάνι που στο τέλος είχε φαγητό γιατί οι γονείς πήγαιναν στα χωράφια. Και τα παιδιά έπρεπε να φάνε το μεσημέρι, όταν λέμε καζάνι ενώ με φασολάδα σημαντικό. Κατά βάση. Ναι. Ναι, ήταν πολύ σημαντικό. Εν πάση περιπτώσει, εμείς μείναμε σε ένα σπίτι νίκησαν οι γονείς μου. Ο πατέρας μου έφυγε, μείναμε μια εβδομάδα εμείς με τις δύες. Για να καταλάβετε, ερχόταν οι ψαράδες στο σπίτι και τη μάνα μου, κυρία Μαρία, πάρε ψάρια. Κάτι ψάρια, τα θυμάμαι. Θυμάμαι αυτόν τον διαμαντή, ένα μικρό που ήταν εστιατόριο που έγινε μετά πολύ της μόδας εκεί πέρα και σε άθλια κατάσταση, φτώχεια καταραμένη δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει το θυμάμαι εκεί τον Μαρμαρά. Πήγαμε πάλι ξανά κάνα δύο φορές χωρίς ρεύμα. Μετά όταν έφυγα, όταν το θέμα του Καρά τελικά το σχέδιο αυτό ήταν ένα μεγάλο σχέδιο του Καραμαλή που ήθελε να φέρει τουρισμό υψηλού επίπεδου από Αμερική κατευθείαν. Έπεισε τον Καρά που ήταν φίλος του εφοπλιστής να δανειστεί και η υπόσχεση ήταν ότι ο Καρά δεν ήθελε να κάνει το ξενοδοχείο αλλά η υπόσχεση ήταν χωρίς καζίνο. Ήταν υπόσχεση να γίνει το καζίνο τότε και μάλιστα θα φέραν από Αμερική με αεροπλάνα. Γι' αυτό γίνανε και τα γήπεδα. Αυτά ακουγότανε σαν μουρμουριτό μετά, γιατί πολλά εξ αυτών μπορεί να μην ισχύουν κιόλας. Ένας μύθος δημιουργήθηκε στην περιοχή στο Μαρμαρά για την υπόθεση αυτή. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Όταν χτιστήκε το μισός Καράς, πριν αρχίσουν να χτίζονται, όταν χτιζόταν τα κτίρια, είχε χτιστεί ένα μέρος του μονάχα, το οποίο ήταν σαν οχυρωματικές γραμμές. Ήταν μια καταπληκτική αρχιτεκτονική, σε παραδοσιακή στυλ, αμερικάνικο όμως. Πού, τι περιγράφεται τώρα, ήτανε.
το Village Inn. Α, το Village που τελικά δεν χτίστηκε ποτέ, έμεινε έτσι. Δεν χτίστηκε, όχι, χτίστηκε εν μέρη. Χτίστηκε εν μέρη. Το υπόλοιπο δεν χτίστηκε, έμεινε σαν να ήταν έργα μπούνκερ στην Τούρκη. Αλλά ήταν μια καταπληκτική εξυπηρέτηση και μια αρχιτεκτονική που πραγματικά, επειδή εγώ είμαι αρχιτέκτονας, πραγματικά σε εντυπωσιάζει ακόμα και τώρα η σύλληψη, το πώς δώσανε μια παραδοσιακή μορφή σε ένα αυσύλληπτα μοντέρνο έργο, πολύ κυμπάρικο έργο. Και αυτό ήταν το μόνο που λειτουργούσε. Και μάλιστα είχαν κάνει και αίθουσα που έγραφε απ' έξω καζίνο και ήταν κλειστή. Κάποια στιγμή όταν ο Καραμαλής, προχώρησε με την διάφορη, με την αντιπολίτευση που υπήρχε, με τις πιέσεις να μην γίνει τώρα καζίνο, περιγράφεται περίοδο αυτό. Του 63-62, για μετά, τώρα, όχι, για έχετε φύγει, περάσει τη Χούντα. Έχω φύγει, το έργο είχε, αυτό είχε, εγώ έχω περάσει στη Χούντα τώρα, με την μεταπολίτευση αμέσως, γίνεται το σκάνδαλο τότε που είχαν αγοραστεί 53.000 στρέμματα από τον Καρά προς ένα πεντακοσάρικο το ένα, έγραφε τότε η Αθηναϊκή εφημερίδα, αν τη θυμάστε. Ήταν τα σκάνδαλα αυτά, τα οποία όμως είχαν χρυσόβουλα από την εποχή του Ηράκλειου, κάτι τέτοια, κάτι... Όταν που ήταν περιγράφω ένα ότι είναι καταραμένος, η καταραμένη περιοχή, αυτό εννοώ, ότι... όσοι μετά τη δικτατορία πήγαιναν στο Μαρμαρά, ακούγανε τους Μαρμαρινούς να θεωρούν ότι τους έκλεψαν. Αρκετοί δηλαδή θεωρούσαν ότι αυτό το κομμάτι πάρθηκε με έναν τρόπο από τα μοναστήρια, περίεργο. Έχετε δίκιο, γράφτηκαν πολλά πράγματα. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο μετά το 1974. Κυριαρχεί ο Καραμαλής, αλλά όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει μετά τη δικτατορία πάρα πολύ. Έτσι μπαίνουν στο στόχαστρο ακόμα και επενδύσεις που είχαν βάση και έπρεπε να προχωρήσουν διότι ήταν αναπτυξιακές, μπήκαν στο στόχαστρο διότι αυτοί που τις έκαναν ήταν της πλευράς της φίλο και τα λοιπά. Και... Ναι, ξέρετε, να σας πω κάτι. Ο Καράς είχε ζητήσει τότε, όχι μόνο τη δημιουργία του καζίνο, την άδεια καζίνο μάλιστα, είχε ζητήσει και να γίνει και ο δρόμος όλος της Χαλκιδικής, το δεύτερο πόδι. Τότε το είχε αναλάβει το έργο μια εταιρεία μεγάλη που λεγόταν ΤΕΦ. Τυχαίνει και ξέρω και τον έναν από τους ιδιοκτήτες, ο οποίος μου περιέγραφε ένα περιστατικό, να σας πω κάπως. Ξεκινούσαν και προχωρούσαν. Και όταν αυτά περάσαν το Πόρτο Κουφό, αισθανόμασταν, λέει, σαν το Africa Corps. Ήταν όλα, λέει, πρωτόγορα, δεν υπήρχε. Ανοίγαν οι μπουλντόζες στον δρόμο και λέγαμε απάτητα. Ήταν απάτητα, ναι. Ήταν παρθένα περιοχή, ναι. Και φτάνουν σε ένα καταπληκτικό, λέει, σημείο, από το ύψωμα το βλέπουμε έτσι και. Είναι και ο μπουλντόζ έχει σταματήσει δίπλα και λέμε τι θέλουμε εμείς εδώ στο διαόλου την άκρη να πούμε, τι είναι εδώ πέρα το μέρος αυτό, δεν υπάρχει τίποτα. Και έρχεται ένας τσοπάνης και μας λέει, τι βλέπετε αυτή την παραλία, είναι δικιά μου, λέει, αυτό το θέλετε να το αγοράσετε. Ρε έφυγε απ' εδώ, του λέει ο δικός μου μηχανικός. Αυτός που οδηγούσε τον οδοστρωτήρα, τον ακούει, του λέει, α, πες μου, λέει, πόσο κάνεις, και αυτά τα βρήκαν τελικά και την αγόρασε κοψοχρονιά την επιτόπου την παραλία. Ήταν ο Κουκουτζής, αυτός που είχε αγοράσει την παραλία, το Καλαμίτσι. Παραλία μιλούσα, και έγινε κάμπινγκ μετά, έτσι. Και έγινε μετά αυτό που ξέρουμε. Δηλαδή με πήρατε τη στροφή επάνω στην κορυφή της Μύτης και αρχίσατε να κατεβαίνετε από την ανατολική πλευρά της Ιθονίας. Βλέπετε το Καλαμίτσι δεξιά κάτω, που σήμερα δεξιά, βέβαια... Και τρελαίνονται όλοι. Και τρελαίνονται όλοι. Και δηλαδή ένας άνθρωπος που έκανε, και μετά ήθελα να ρωτήσω κάτι που είχε πει και, να σας πω κάτι που σας είχε πει και ο κ. Διαμαντίδης. Όντως μετά τη μεταπολίτευση ξεκίνησε ένα, θέλουμε την ανάπτυξη, θέλουμε να κάνουμε την πραξή, ήρθε το ρεύμα επί Χούντας, αλλά το πρόβλημα ήταν το εξής, ότι όλο αυτό το έργο, όλη αυτή η διαδικασία έδωσε μια εκπληκτική ανάπτυξη στο Μαρμαρά. Δηλαδή οι Μαρμαρινοί θεωρούνται κατά κάποιο τρόπο κάπως αχάριστοι. Γιατί όλος αυτός ο κόσμος που ήρθε, που άνοιξε ο δρόμος και άρχισαν να έρχονται σε αυτό το παραδεισένιο μέρος, άσχετο αν το καταστρέψανε μετά και το κάνανε σαν τα μούτρα τους, ήταν ένα παραδεισένιο μέρος ο Μαρμαράς. Τι να σας πω. Και η ανάπτυξη... Ήταν ο οικισμός εξαιρετικός, τα λοφάκια, οι πλαγιές, οι μικροί κολπίσκοι, το άνοιγμα μετά της μεγάλης ακτής αυτή, μετά το σχολείο δηλαδή, και το σχολείο του Μαρμαρά, άμα το δει κανείς. Είναι το σημείο που βρίσκεται το σχολείο, είναι κάτι καταπληκτικό, ας πούμε.
καταπληκτικά είναι όλα τους εκεί πέρα. Να σκεφτείτε ότι όλο αυτό, και ξαφνικά εγώ έζησα, επειδή ήμουν πιτσιρικάς τότε και γυρνούσαμε στις δίσκους, στις αρχό και σε αυτά, στα Μαρμαρά και τέτοια, φοιτητές ξέρω εγώ, υπήρχε μια ανάπτυξη, ήταν σαν ένα μικρό Las Vegas, ήταν ένα πράγμα λαμπερό, αλλά υπήρχε μια στεναχώρια των κατοίκων, ένα μίσος ότι τους έκλεψε, τον γκάμπο. Βρε, δεν είχατε να πιείτε γάλα, να πούμε εδώ πέρα. Τι σας έκλεψε? Δηλαδή, κάνανε αυτές τις αγροτοκαλλιέργειες, κάνανε αυτά τα διάφορα τα πράγματα. Και μετά τι πάτησε ο Καράς, γιατί την άδεια ο Καραμαλής υποχώρησε σαν πολιτικός, είπε: δεν μπορώ να την πάρω γιατί έχω πολύ λαϊκή αντίδραση, δεν τη δίνω την άδεια. Και από τότε άρχισε η παρακμή του Καρά. Και δεν κατάφερε να πατήσει στα πόδια του, είχε ένα καταπληκτικό εινοποιείο. Ξέρω γιατί δούλεψε εκεί ο Βαγγέλης ο Γεροβασιλείου και μου έχει πει έτσι ορισμένα πράγματα. Για το εινοποιείο του Καρά και ήταν πρωτοπόρα όλα αυτά. Έδωσαν έγκλειο όμως το κομμάτι, έχετε δίκιο. Η καταστροφή όσοι έχει γίνει οφείλεται στην υπερδόμηση, υπερεκμετάλλευση και βέβαια υποδομές οι οποίες λείπουν ακόμα και σήμερα. Απίστευτο αυτό που γίνεται. Νομίζω ότι είναι ένα διαμάντι το κομμάτι αυτό. Ήτανε διαμάντι, να σας πω να μην σας κουράζω κιόλας, ένα ευθράπελο τέτο. Όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, αυτό που σας είπα την πρώτη φορά που βγήκαμε το 64-65, δεν είχε το βράδυ που να πάμε, πηγαίναμε στα χωράφια, κάτι κονσέρβες βάνι είχαμε, κάτι τέτοια, καθόμασταν ανάμεσα στα μπέλια, στα σοπορώνες, εκεί πέρα από την έξω μεριά πηγαίνοντας προς την άλλη, προς το κουφό, με την κυρία, με την οικοκυρά, και κάνανε έτσι πικνίκ οι γυναίκες, να πούμε, και εμείς με τα παιδιά μαζί παίζαμε. Και το βράδυ που να πάμε ήρθε το σινεμά σήμερα. Και θυμάμαι ήταν μια ταινία, έπαιζε ο Στέφανος Στρατηγός, και ήταν έτσι μια ταινία που ήταν αυτός πρωτοπυγμάχος και του ρίξαν μια γυναίκα από δίπλα να του μειώσει τη δύναμη, κάτι τέτοιο. Και το έργο ήταν αυστηρός ακατάλληλο, γιατί κάποια στιγμή η Άννα Αφόνσου ήταν, δεν ξέρω ποια ήταν, της έλυνε το σουτιέν και έπιανε το στήθος και φαινόταν η πλάτη της. Και εμείς επειδή ήμασταν παιδιά από την πόλη, μας αφήσαν να πούμε, ενώ τα παιδιά από το Μαρμαρά δεν τους αφήναν να πούνε μέσα στο σινεμά. Στην Ταράτα, στο Βεζινάδικο που σας λέω αυτό, πρέπει να υπάρχει ακόμα αυτό το οίκημα. Εγώ έχω να πατήσω πολύ καιρό πια από το Μαρμαρά, γιατί εκεί που πηγαίναμε και κάναμε στον Άφτον Άι Γιάννιος, εκεί πέρα που κάναμε και γυμνισμό και πηγαίναμε στα χίλια μέρη, μετά τώρα έχουν γίνει όλα τόσο αποκρουστικά, τόσο τέτοια, μας πήρε και η ηλικία. Οπότε τι να πας να... Ίσως να φταίει και αυτό. Καρέκλες. Τι να στριμωχτείς αυτά τα πράγματα, δηλαδή είναι ένα πράγμα αλόκοτο, αυτές τις λαγόμαντρες, αυτά που κάναμε μπάνιο όποτε θέλαμε, ό,τι ώρα θέλαμε, κάναμε... Ναι, είναι όμως λίγο, επειδή και εγώ έτσι σαν και εσάς αισθάνομαι, κάνουμε λάθος όμως, γιατί έχουν αλλάξει εποχές. Έχουν αλλάξει, κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω κι εγώ τίποτα, πρέπει να προσαρμοστούμε, όπως και εγώ δεν καταλάβαινα την εποχή του πατέρα μου ίσως, ή δεν καταλάβαινα τη δυσφορία του, και εγώ τώρα αυτή τη στιγμή λέω έτσι πάει ο κόσμος, οι νέοι άνθρωποι κάτι θα ξέρουν. Τώρα θα μου πείτε το να πάω σε μια παραλία και να καθίσω πέμπτη σειρά στη ξαπλώστρα και να βαράει εκείνο το μπάτα 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 ξέρω εγώ, και να νομίζω ότι κάνω κάτι ή κάνω διακοπές, προτιμώ να μείνω στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει οικονομική ευκαιρία να πας και καθόλου μακρινότερα, αλλά και πού να πας, όλο παντού είναι αυτό το πράγμα. Αν σας ρωτούσα ποια είναι η ομορφότερη φωτογραφία σε σκηνή στην ακτή που έχετε κρατήσει από τη ζωή σας, γιατί προφανώς αισθάνομαι ότι σαν να έχετε βγάλει τα πόδια σας, έχουν βγάλει μια ρίζα στην περιοχή από μικρός, παρόλο που δεν πηγαίνετε. Όπως αισθάνομαι και εγώ, ας πούμε, για την άλλη περιοχή, από την άλλη μεριά, την περιοχή της Άρτης. Αν θα σας έλεγα μια φωτογραφία που έχει μείνει όταν κλείνετε τα μάτια, έτσι καθώς η συζήτησή μας προχώρησε, τι φωτογραφία έχετε? Φωτογραφία είναι στο Καλαμίτσι από τα Βραχάκη μεριά, όχι από το Κουκουτζί. Ναι, το επόμενο κολπάκι δηλαδή. Άμμο, ναι, το επόμενο κολπάκι, τότε που περνούσαμε από εκεί και κάναμε γυμνισμό. Και είναι που έχουμε βάλει τα παλούκια από τις σκηνές και τη τέντα από πάνω και κοιμόμαστε το βράδυ έξω όλοι στη σειρά κάτω από τη τέντα για την υγρασία. Μας ξυπνάνε και οι μέλισσες 6:30-7. Και είναι εκείνη η βουτιά που σηκώνεσαι και είσαι μουδιασμένος από το sleeping bag και είτε να κοιμηθείς κι άλλο. Και βουτάς εκείνα τα νερά μέσα γυμνός. Βασίλη, τα περιγράφεις αυτά καμιά φορά στα παιδιά, έτσι? Τα περιγράφω τα παιδιά, αλλά τα παιδιά με κοιτάνε στην κατάβαση. Και τα παιδιά μου με κοιτάνε στην κατάβαση. Νομίζουν ότι είσαι κάποιος γραφικός και περίεργος μπαμπάς που έχεις μείνει στο παρελθόν. Ναι. Έτσι είναι. Βασίλη μου, ένα λεπτό λίγο, μην κλείσεις. Βασίλη, μην κλείσεις. Ο Βαγγέλης ο Γεροβασιλείου είναι στη γραμμή. Τον κάλεσα γιατί ο Βαγγέλης
σπούδασε στη Γαλλία και η πρώτη του δουλειά ήταν στο κτήμα το 76, από ό,τι μου είπε. Ευαγγέλη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τώρα, εσύ δεν μας άκουγες βέβαια, αλλά πιάσαμε την κουβέντα για την περιοχή, τη ρομαντική περίοδο του 70+, στην περιοχή του Μαρμαρά, και βασικό στοιχείο ήταν το κτήμα, η νοπηγεία, η περιοχή αργότερα. Πότε έπιασες δουλειά στον ΚΑΡΑ? Εγώ έπιασα το 1976. Πόσο χρονών ήσουν τότε? 26. Και μόλις είχες γυρίσει... Και παρέμεινα για 23 χρόνια. 23 χρόνια. Είναι αλήθεια ότι η μαλαγουζιά του ΚΑΡΑ είναι δική σου δημιουργία, τα πρώτα μπέλια δηλαδή? Δεν είναι δημιουργία, είναι διάσωση. Διάσωση, δηλαδή. Πού τα βρήκες? Δηλαδή ήταν μια ποικιλία που είχε εξαφανιστεί από την άφακτο. Στο Πόρτο Καράς υπήρχε κάποιος καθηγητής αμπελογραφίας, ο κύριος λογοθέτης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνέλεγε ποικιλίες που είχαν εξαφανιστεί επί τουρκοκρατίας σε ένα μικρό χώρο που το είχε παραχωρήσει στο Πόρτο Καράς και αποτελούσε, αν θέλετε, ένας μικρός πειραματικός αμπελώνας. Σε αυτές τις ποικιλίες υπήρχαν και μερικά κλίματα μαλαγουζιά, τα οποία προφανώς είχε πάρει από το Ινστιτούτο Ίνο της Αθήνας, που τα έχει φέρει κάποιος βιοπόνος ονόματι Ποτίνης. Αλλά εγώ αργότερα όταν πήγα, αφού είχα επεξεργαστεί την ποικιλία αυτή στο Πόρτο Καράς, την είχαμε πολλαπλασιάσει γιατί είχα δει ότι ήταν πολύ καλή, στο Ινστιτούτο Ίνο δεν βρήκα κανένα κλίμα που είχε καταστραφεί ο αμπελώνας εκεί που πήραμε τα δείγματα. Άρα το Πόρτο Καράς ήταν ο μοναδικός αμπελώνας που είχε τη μαλαγουζιά. Αυτή την πολλαπλασιάσαμε και όλος ο κόσμος ξέρει σήμερα ότι είναι πιο γνωστή ποικιλία. Τι φωτογραφία έχεις στα 26 σου από την περιοχή του Πόρτο Καράς και το Μαρμαρά? Δηλαδή όταν περνάς και κατεβαίνεις στα ανηφοροκατηφόρες μέσα στο Μαρμαρά για να μπει κανείς να πάει προς το Πόρτο Καράς, ποια είναι η πρώτη φωτογραφία που έχεις? Πέρα από την ομορφιά που βλέπει κανείς, εγώ προσωπικά έχω μια τεράστια θλίψη. Γιατί έχω ζήσει μεγαλεία στιγμές μοναδικές για τη χώρα, όπου ένα αγροτουριστικό επίτευγμα για την εποχή δεν μπόρεσε η χώρα να το κρατήσει και να το σεβαστούν οι άνθρωποι. Ελπίζουμε τώρα που έχει αλλάξει δύο χέρια κάποιοι να το αξιοποιήσουν. Γιατί είναι ένας μοναδικός παράδεισος, όχι για την Ελλάδα, αλλά για όλη την Ευρώπη. Έχω ζήσει μεγάλες στιγμές, έχουν περάσει μεγάλες προσωπικότητες. Όπως για παράδειγμα έτυχε να βρεθείς δίπλα στον... Τι να σας πω τώρα, έκανε ο Ζισκάρ Ντεστέν, τώρα μιλάμε για τους Γάλλους πρωθυπουργούς. Ο Ζισκάρ Ντεστέν ερχόταν και έπαιζε τένις και ερχόταν και στο Ινωπείο για την έκραση. Έχει έρθει ο Νουρέγεφ, όλοι οι εφοπλιστές, ο Νιάρχος, ναι, και όλοι οι γάμα. Έχουν έρθει πολλοί Άραβες, η Βασίλισσα Τζουλιάνα της Ολλανδίας. Και εμείς οι καθημερινοί άνθρωποι βέβαια που προσπαθούσαμε να περάσουμε για να πάμε στα κολπάκια να κάνουμε μπάνιο. Εντάξει, στα 18 μοναδικά κολπάκια, ναι, με τα κρυστάλλινα νερά. Ναι. Αλλά εκεί δημιουργήθηκε στο πουθενά ένα πραγματικά αυτό που λέμε αγροτουρισμός. Ήταν πολύ προχωρημένο για την εποχή, για την Ελλάδα. Ήταν ο πρώτος βιολογικός που είχε γίνει, αν θυμάστε. Οι αρχιτέκτονες ήταν οι καλύτεροι του κόσμου από το Λονδίνο και από την Ελλάδα, ο Καψαφέλης που έκανε το Φιλατζίν. Οι σύμβουλοι ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε στο διεθνή χώρο. Ελβετοί το χειρίστηκαν τα πρώτα χρόνια το ξενοδοχείο, δούλευε άψογα. Αλλά είναι η μοίρα, η κακομοιριά της χώρας που πολλές φορές ορισμένα πράγματα μπορεί να τα σεβαστεί, να τα υποστηρίξει, αν θέλετε, γιατί πέσαμε σε πολιτικές δίνες και... Και περίοδους όπου το θέμα έπαιξε στο πολιτικό σκηνικό σαν αντικείμενο αντιπαράθεσης. Γι' αυτό. Ακριβώς, δεν υπήρξε ωριμότητα από δεν υπήρξε. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό, διότι πρέπει όταν μια τόσο μεγάλη επένδυση, παρέμβαση, δημιουργία πρέπει να έχει φιλικό περιβάλλον. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο πάντοτε για όλες αυτές τις υποθέσεις. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Στο Βαγγέλη Γεωργοβασιλείου και σε μερικούς ανθρώπους οφείλουμε το ότι κρατήσαμε κάποιες παραδοσιακές ποικιλίες στα κρασιά μας και σήμερα μεγαλοργούμε με αυτά. Ναι, Βαγγέλη. Ναι. Στέφανε, ήθελα να προσθέσω κάτι που είναι πολύ σημαντικό σήμερα που είναι και βλέπουμε τις πυρκαγιές. Ποτέ δεν συνέβη πυρκαγιά στο Πόρτο Καράς που έχει ένα τεράστιο, μιλάμε τώρα για 20.000 στρέμματα δάσους. Πού οφειλόταν αυτό? Ότι είχαμε τρία
πυροφυλάκια και μόνιμος ανθρώπος, τους λέγαμε δασοφύλακες, με μηχανάκια που τριφογύριζαν συνεχώς μέσα στο δάσος. Δύο απόπειρες έγιναν πυρκαγιάς από κάποιον τρελό μανιακό και αντιληφθήκανε σε μηδέν χρόνο. Είναι κάτι που διέσωζε και διασώζει ακόμη το Πόρτο Καρά στο δάσος το τεράστιο από πυρκαγιές. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ και καλημέρα. Καλό πρωινό, Βαγγέλης ο Γεραβασιλείου. Νομίζω έμεινε ο Βασίλης στη γραμμή. Εγώ εδώ ακόμα είμαι. Έτσι, ωραία. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ. Νομίζω ότι κάναμε μια κουβέντα. Όσοι την παρακολούθησαν με ενδιαφέρον μπορούν να καταλάβουν ένα τμήμα μιας πραγματικότητας, καθώς τη βλέπουμε να εξελίσσεται με έναν φρενή ρυθμό στην εποχή της μεγάλης ανάπτυξης του τουρισμού εδώ και 20 χρόνια. Όλα αυτά, αυτά που πατάτε, το τυχούφτα άμμο που παίρνετε στα χέρια σας, ένα καλώδιο της ΔΕΗ που είναι τραβηγμένο πάνω στα υψώματα και πατάει πάνω στους βράχους και στις πέτρες, οι δρόμοι μας, ακόμα και τα λάθη που κάναμε, είναι προσπάθεια ανθρώπων. Πρέπει να τα σεβαστούμε όλοι μας. Σήμερα και τις επόμενες μέρες, με τέτοιες θερμοκρασίες, παρακαλούμε πάρα πολύ όλοι μας να κάνουμε μια προσπάθεια να βγούμε από αυτή τη δυσκολία και να χαρούμε το καλοκαίρι. Παρακαλώ, Βασίλη, σ' ακούω. Τίποτα, απλώς εγώ ήθελα να κλείσω, λέω, είναι μια εποχή που έχει τελειώσει πλέον, δεν ξέρω αν έχει τελειώσει και ηλικιακά, αλλά νομίζω και κοινωνικά έχει τελειώσει. Αυτή η ανεμελιά, αυτή η δυνατότητα να πας σε ένα μέρος και να αισθανθείς ελεύθερος επιτέλους. Δεν μιλάω ούτε για τα αυτοστόπ που κάναμε τότε και πηγαίναμε, κατεβαίναμε στις παραλίες, δεν μιλάω ούτε για τις ιστερίες τώρα που ακούω και από το ραδιόφωνο σας για τις μαμάδες που φοβούνται, που κάνουν, που δείχνουν. Αλλά τότε ήταν τα πράγματα φυσικά, πηγαίναμε, ήταν και φτωχικά τα πράγματα. Δεν υπήρχαν ούτε κρυστάλλινα ποτήρια για τους Ρώσους με τους ποτρούς τους Βέρκους τότε που πίνανε την ταβέρνα και πρέπει να ξεχωρίσουν. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Δεν υπήρχε αυτή όλοι, πώς να πω, που κατεβαίνουν αυτοί που μας ζηλεύαν κάποτε. Εμάς οι Βαλκάνοι και τώρα μας βλέπουν αφιψηλού και πατάνε κάνουν και μια καρδιά παραπάνω με το θηρίο που οδηγάνε για να σε κλείσουν, πως είπας, με το μικρό σου το αμαξάκι. Είναι ένα πράγμα αλόκοτο αυτό που γίνεται, αλλά έτσι προχωράει η ζωή, δεν ξέρω τι να πω. Ούτε με τα παιδιά μπορώ να συνεννοηθώ, ούτε με κανένα παιδί μπορώ να συνεννοηθώ. Έχουν άλλους κώδικες, έχουν άλλα πράγματα, θα πάμε εκεί να κατήσουμε, να ξεροψηθούμε, θα πάμε εκεί. Αλλά απλώς τώρα δεν θέλω καν, έχω πάνω από 5-6 χρόνια να πάω ως την Νικήτη. Δηλαδή το όριό μου είναι η διασταύρωση του πολυγύρου, ούτε εκεί, τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ και καλημέρα, Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ. Δικό μας είναι το μέρος. Έτσι είναι, υπάρχουμε εμείς. Έχουμε περάσει σε ένα βιομηχανοποιημένο τουρισμό, ο οποίος θα τα τσαλαπατήσει σε μεγάλο βαθμό πολλά. Πρέπει όμως να συμμαζέψουμε την κατάσταση, να διορθώσουμε την υποδομή. Εκεί που δεν χωράμε, δεν χωράμε. Να σεβαστούμε αυτό που αφήνουμε στα παιδιά μας. Ακούτε τα podcasts του Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.